Καλώς ορίσατε σε ακόμη ένα βίντεο σε αυτό το κανάλι. Το σημερινό παιχνίδι το έχουμε δει και άλλες φορές στο παρελθόν, όμως πλέον κυκλοφόρησε. Τις άλλες δύο φορές δεν είχε κυκλοφορήσει. Είχα κινήσει νήματα για να το βρω και να παίξω. Παρ' όλα αυτά, τώρα υπάρχει στο Steam, εντάξει, όποιος θέλει πάει και τα αγοράζει. Αν δεν έχετε ιδέα τι συμβαίνει με το σημερινό παιχνίδι, ουσιαστικά το σημερινό παιχνίδι είναι ένας προσωμιωτής τέχνης, συγκεκριμένα ζωγραφικής. Και πιθανότατα είναι και ο καλύτερος προσωμιωτής που υπάρχει. Πάμε να το δούμε. Το σημερινό παιχνίδι λοιπόν ονομάζεται SatchArt Genius Artist Simulator. Οκ, μπορεί να λέει Genius Artist, αλλά και εγώ που δεν είμαι, εντάξει, και το ξέρουμε όλοι αυτό, μπορώ να παίξω. Παρ' όλα αυτά, θα πατήσω στο New Game να πάμε να το δούμε. Πώς μας λένε, νομίζω ότι το Γιάννης Μπλάς είναι εξαιρετικό. Βγάζει κουτάκια όταν γράφω ελληνικά. Αλλά και το να με λέγανε κουτάκια θα ήταν εντάξει. Το βρίσκω ok, γιατί ας πούμε θα βλέπεις ένα πίνακα μετά από χρόνια, θα έλεγες τι είναι αυτό. Α, κλασικός κουτάκιας. Αλλά δεν πειράζει. Ας το ονομάσουμε Γιάννης Μπλάς. Αυτά τα έχουμε ξαναδεί. Είμαστε το 2130. Σου κάνουν DNA test τέλος πάντων το 2130 και σου λένε: α, ο πλανήτης δεν έχει υπερθερμανθεί, τον σώσαμε. Και έχουμε και άλλες τεχνολογίες, εντάξει. Και από το DNA καταλαβαίνουμε τι θα είσαι. Εγώ λοιπόν είμαι καλλιτέχνης, συγκεκριμένα ζωγράφος. Είμαστε στον 60ο όροφο, λίγο αρχίζω και ανησυχώ. Βλέπουμε λοιπόν στο σημείωμα εδώ πέρα που έχουμε, γιατί μπορεί να είμαστε το 2130, αλλά έχουμε ακόμα post-it, εντάξει. Δεν είναι ότι έχουμε κάποιο κινητό ή το microchip μέσα μας, εντάξει. Ή οτιδήποτε άλλο, ρε παιδί μου. Augmented reality, γυαλιά με augmented reality, κάτι. Όχι, έχουμε post-it. Ήταν καλό στο φίλο, έλα. Εδώ είσαι. Και είμαστε όντως στο Α64, στο τρίτο apartment. Αυτό είναι το στούντιό μας. Εδώ είναι το 2. Να φανταστώ το 3 είναι αυτό. Ναι, γιατί το 3 είναι το μόνο που έχει κωδικό. Τα άλλα είναι μπάτε, σκύλια, λέστε. Μας πρόσεξαν. 1, 2, 3 είναι ο κωδικός. Τον προσέξανε πάρα πολύ τον κωδικό μας. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μπαίνουμε μέσα. Α, παιδιά, εδώ είναι ωραία, ρε εσείς. Αυτά τα έχουμε βγάλει από τον Άρη και τα έχουμε ρίξει εδώ έτσι για διακόσμηση. Αυτό κάνουμε στο μέλλον. Α, και έχουμε και κάτι πέτρες από την Αφροδίτη. Δεν ξέρω. Α, αυτά ανοίγουν λίγο εδώ πέρα τα shaders. Μπορούμε να τα. Α, μπορούμε. Α, περίμενε. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω τι απόσταση έχουμε από τον ήλιο, εντάξει. Μπορεί να είμαστε σε μια απόσταση που, αν κοιτάξουμε τον ήλιο, απλά χάσουμε την όρασή μας. Παρ' όλα αυτά, έχουμε εδώ πέρα και θα κοιτάμε τη γη από μακριά και θα κάνουμε τέχνη. Λοιπόν, έχουμε ένα email. Welcome to your new studio. Καλώς με βρήκατε. Λοιπόν, και τώρα θα αρχίσουμε να παίρνουμε commissions. Εν τω μεταξύ, δείτε τι ωραίο. Αυτά, γιατί μου τα έχουν καλυμμένα. Είναι μυστικό, δεν μπορώ. Α, δεν έχει λέει κατασκευαστεί ακόμα. Και πότε θα γίνει? Έχω έρθει. Στην προσούρα γράφατε άλλα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα μας έρχεται ένα mail από την αδερφή μας, η οποία μας λέει ότι θέλω έναν όμορφο πίνακα συγκεκριμένα. Έχει βάλει και θαυμαστικό, εντάξει. Θέλω έναν όμορφο πίνακα. Και αν δεν το έβαζα αυτό, παιδιά, σε έκανα ένα εκεί πέρα, ένα πρόχειρο. Μέσα στον έστερα να πάει στο διάλογο. Δεν τη συμπαθούμε πολύ την αδερφή μας. Παρ' όλα αυτά, θέλει έναν όμορφο πίνακα με ένα μονόκερο με πολλά χρώματα. Και να μην πάρει. Εσύ, τι είναι αυτό, και να μην πάρει πολύ καιρό, λέει. Τι είναι αυτό, παιδί μου. Λες και τη φτιάχνω καφέ. Εδώ μιλάμε για τέχνη. Μπορεί να πάρει χρόνια μέχρι να τελειοποιήσω το έργο μου. Εντάξει, τότε το μεταξύ του σημείου μα θα το έχω για πάντα μαζί μου. Τόσο συναισθηματική αξία έχει. Μπορώ να το πετάξω κάπου. Εν τω μεταξύ, μόλις διάβασα ότι αυτό ο πίνακα είναι για τα γενέθλια τη αδερφή μα. Εντάξει, γιατί δεν τη κάναμε κάποιο δώρο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το παρατήρησε η αδερφή μα ότι δεν είμαστε καν πάνω στη γη. Πώς να στο στείλω το δώρο. Να το πετάξω στο διάστημα και να ελπίζω. Λοιπόν, θα χρειαστούμε κάτι πιο μικρό όπως αυτό εδώ πέρα το πινέλο, γιατί θα κάνουμε λεπτομέρεια. Μας είπε να τον κάνουμε όμορφο τον πίνακα. Και εγώ θα κάνω πίνακα για την αδερφή μου και θα είναι καλός. Λοιπόν, θα πάρουμε λίγη μαύρη μπογιά και θα κάνουμε κάτι τέτοιο για αρχή. Μου πεις, Γιάννη, τι είναι αυτό, ούτε και εγώ έχω ιδέα. Πάει μόνο το χέρι μου, εντάξει. Εντάξει, γιατί ξέρετε πως πάνε αυτά τα βίντεο, εντάξει. Έτσι είναι η τέχνη. Τι έγινε, σταμάτησα, γράφει αυτό, αφού έχει. Ρε, πάνε θεμάσαι. Κοίτα τι έκανα τώρα. Είναι λες και του έκανα ένα τεράστιο αυτή. Λοιπόν, το πέρασα αυτό με λίγο άσπρο από πάνω και είδατε πως έχει γίνει. Έχει γίνει λίγο νιέ. Αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αυτό είναι το ένα αυτή εδώ. Αυτό εδώ είναι το άλλο αυτή του μονόκερου. Και επειδή είναι μονόκερος, θέλει και κέρατο, εντάξει. Το οποίο είναι αυτό. Λοιπόν, προς το παρόν έχει βγει καλό αυτό. Αυτό εδώ δεν ξέρω πώς προέκυψε. Μισό λεπτάκι να το διορθώσουμε. Μια χαρά. Λοιπόν, τώρα θέλει και ένα μάτι αυτός, ο μονόκερος. Λοιπόν, μπορεί να είναι ό,τι πιο όμορφο έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου, θα το πω. Ωραία, τώρα που το είδα από λίγο πιο μακριά, δεν μοιάζει με μονόκερο. Και χοροπήδηξα κιόλας από τα νεύρα μου, δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά, δεν θα πτωηθώ τώρα από, αυτό το πράγμα. Λοιπόν, είναι πρωτομή να πω σε αυτή τη φάση. Είναι πρωτομή. Το κέρατο από πού βγαίνει εντωμεταξύ. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό, γιατί ξέρεις τι, θα κάνουμε αυτό. Και βγαίνει από εκεί το κέρατο. Λοιπόν, τώρα χρειάζεται και ένα στόμα. Θα συμφωνήσουμε βασικά όλοι ότι αυτό εδώ πέρα είναι στόμα. Εντάξει, τι άλλο θέλετε, να του βάλω δόντια, ορίστε.
είναι αυτός ο μονόκερος με την φανταστική οδοντοστοιχεία. Αν θέλετε να το κάνω, να το κάνω, ορίστε. Χαμογελάει, δες τον. Χαμογελάει, λες και θέλει να δραπετεύσει από τον καμβά. Αυτό θέλει. Λοιπόν, παρόλα αυτά είναι αυτό. Εντάξει, είναι αυτό. Μόνο δεν πω είναι έτσι. Είναι, εντάξει, είναι ένας μονόκερος βγαλμένος από τους χειρότερους εφιάλτες του Κάφκα. Θα πάρουμε τώρα αυτό εδώ πέρα το πινέλο, εντάξει, γιατί χρειαζόμαστε χρώματα, χρειαζόμαστε πολλά χρώματα, οπότε βάζουμε εδώ λίγο μπλε, κάνουμε λίγο έτσι, εδώ, μπράβο, πλένουμε το μπλε, εντάξει, δεν θέλουμε άλλο μπλε, παίρνουμε αυτό εδώ, το οποίο είναι φούξια, τελευταία φορά που τσέκαρα, κάνεις και λίγο έτσι εδώ, παίρνεις το πράσινο, ωραία, βάζεις και εδώ λίγο πρασινάκι, παίρνεις κίτρινο τώρα. Κάνεις αυτό έτσι. Δεν γράφει το κίτρινο. Όχι, γράφει. Εντάξει, όλα καλά. Κάνεις εδώ λίγο κίτρινο. Δεν ξέρω αν έπρεπε να πάρω αυτό το τεράστιο καμβά. Θα μου του κοστίσει και πολύ στο ταχυδρομείο. Κατάλαβες, έχουμε θέματα. Λοιπόν, κάτι θα πάρουμε και κάποιο άλλο χρώμα. Λίγο κόκκινο. Πέτα το εδώ, δεν με νοιάζει. Γιατί αυτό είναι η τέχνη, παιδιά. Δεν σε νοιάζει που θα πετάξει το χρώμα. Βάζεις και λίγο κόκκινο εδώ. Και γιατί όχι και λίγο μαύρο. Και λίγο μαύρο εδώ πάνω. Ωραία, και έχει πολλά χρώματα. Είναι 6, εντάξει, είναι 6. Και ναι, τώρα που το κοιτάω, παιδιά, με τα χρώματα, όχι, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Είναι ακόμα τρομακτικό. Είναι ακόμα πάρα πολύ τρομακτικό. Είναι τρομεκατσίκα μου μοιάζει που έχει τσαντιστεί με κάτι. Δεν ξέρω, επειδή είναι Πάσχα, δεν ξέρω, είσαι κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να το κάνουμε σεντ. Εν τω μεταξύ, το κάνω σεντ εγώ τώρα με το πινέλο. Διορθώνεται αυτό κάπως. Τι να κάνω, πάρω τον κουβά, να ρίξω νερό. Μου έχουν βάλει εδώ touch screen οθόνη. Δεν στη χάλασα. Έχει παράσει. Στείλ το τώρα εδώ, δεν πειράζει. Περιμένω feedback από την Kindle. Η αδερφή μου, το έκανα με αγάπη το φτιάξα. Πού είσαι, περίμενε, κάτσε να δούμε. Θα μας στείλει mail λογικά τώρα. Δεν μας έχει στείλει ακόμα mail. Ενώ το έχει πάρει τον πίνακα. Τον έχει πάρει τον πίνακα, δεν μας έχει στείλει ακόμα mail, παιδιά. Λογικά είναι στη διαδικασία που το έχει πάρει απόφαση. Ότι δεν είμαστε πλέον αδερφός. Όχι, μας ήρθε. Λέει, γουά, αυτό δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει. Το ανοίγω. Μόλις παρέλαβα, λέει, το μονόκερό μου. Ναι, οκ, okay, δεν μοιάζει. Ναι, εντάξει, μονόκερο. Είναι πάρα πολύ ευγενική γιατί όντως είπε ότι παρέλαβε μονόκερο. Okay. Λέει ο μονόκερός είναι λίγο περίεργος, αλλά ας πούμε ότι είναι εντάξει. Θα τον πω Ragnarok. Επειδή μοιάζει λες και θα φέρει την αποκάλυψη. Και στην πραγματικότητα δεν μοιάζει καθόλου, θα σου πούμε εντάξει. Μοναχό μπλε. Ωραία. Οπότε τώρα μετά από αυτό είμαστε πραγματικοί καλλιτέχνες. Γιατί ο φίλος μας εδώ πέρα, ο ρομπότ, μας λέει ότι έχουμε πλέον δίπλωμα δημιουργού, παιδιά. Εντάξει, γιατί είδανε το μονόκερο και είπανε «ΟΚ, okay, αυτή είναι κάποια αρχαία κατάρα, θα πάμε με τα νερά του τύπου». Εντάξει, δεν μπορούμε να το διακινδυνεύσουμε. Άμα ζωντανέψει αυτό το πράγμα θα φέρει όντως την αποκάλυψη. Λοιπόν, παρόλα αυτά τώρα έχουμε μαύρη οθόνη, αλλά ακούγονται πράγματα, εντάξει, έχουμε πλέον το δίπλωμα, οπότε έρχονται να μας φτιάξουν και το υπόλοιπο στούντιο, να υποθέσω. Για να δω, δεν φτιάξετε τίποτα, πρέπει να θεμάσεις, κάτσα πάω μια κάτω να δω. Να δω τα χόλτα. Κάτι έχω παραπάνω, δεν τα έχω ακόμα όλα. Εδώ είναι που κάνω μπάνιο. Είναι πιο minimal η φάση. Ή εδώ ξεπλένω τις αμαρτίες μου. Δεν ξέρω. Κάτι από τα δύο πρέπει να είναι. Λοιπόν, παρόλα αυτά, πλέον το παιχνίδι μας δίνει ελευθερία να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Οπότε θα πάρω ένα καμβά εγώ, εντάξει. Θα τον βάλω εδώ και θα φτιάξουμε κάτι και θα το πουλήσουμε. Θα το βάλουμε στο market να δούμε πώς θα πιάσει. Λοιπόν, μιας και είμαστε στο διάστημα, εντάξει, θα κάνουμε ένα ανθρωπάκι από το Among Us. Και έχω τη δικαιολογία, μιας και είμαστε στο διάστημα, όχι επειδή είναι εύκολο να το κάνεις και μπορεί να το πετύχω κάπως. Αυτό. Κρατήστε αυτό εσείς. Οπότε παίρνω εδώ μαύρο, εντάξει. Και δεν μας νοιάζει. Δεν χρειαζόμαστε παλέτα. Αν και έχουμε, εντάξει, βάλε εδώ. Μπράβο. Και το κάνουμε μαύρο όλο. Φεύγει από πίσω, αλλά δεν μας νοιάζει. Έτσι είναι η τέχνη, παιδιά. Δεν μπορώ εγώ να πατήσω φρένο. Εν τω μεταξύ, σχολιάζει και σε παλαιότερα βίντεο, αλλά το βλέπεις εδώ πέρα πώς πάει. Είναι φρέσκια εμπογιά, σχεδόν τη μυρίζω. Λοιπόν, τώρα παίρνουμε το πινέλο για τις λεπτομέρειες. Το βουτάμε εδώ μέσα, θα το καθαρίσουμε. Παίρνουμε κίτρινο. Θα μου πεις, Γιάννη, θα το κάνεις το κίτρινο, περίμενε. Αφήνουμε εδώ πέρα κίτρινο. Θα μου πεις, έχεις παλέτα από πίσω, Γιάννη. Θα σου πω, σταμάτα, έτσι είναι η τέχνη. Λοιπόν, παίρνουμε κίτρινο και κάνουμε αστέρια. Εντάξει, κάνουμε αστέρια. Ρε παιδί μου, βλέπετε μερικά είναι εντάξει αστέρια, κάθονται εκεί που τα βάζω. Κάποια θέλω να δραπετεύσουν. Παρ' όλα αυτά. Παίρνουμε την κόκκινη μπογιά. Μου πέσε κάτω, δε τι παθαίνω. Βάζουμε εδώ κόκκινη μπογιά. Παίρνουμε αυτό το πινέλο πάλι, το καθαρίζουμε. Παίρνουμε κόκκινη μπογιά και κάνουμε ένα τέτοιο εδώ. Θα μπορούσε να ήταν καλύτερο, εντάξει, θα μπορούσε να ήταν καλύτερο. Το ξέρουμε και οι δύο αυτό. Μην το σχολιάζετε, χρειάζεται. Κάνουμε άλλο ένα τέτοιο εδώ και δύο πόδια. Και είναι παιδιά, είναι ολόιδιο. Παιδιά, είναι ολόιδιο, δείτε το. Εντάξει, λείπουν κάποια πράγματα. Μπορεί να μοιάζει με τον κύριο Πατάτα από το Toy Story. Εντάξει, μπορεί. Αλλά θα τα φτιάξουμε όλα, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, λίγο γκρι θέλω τώρα. Βάλε εδώ πέρα λίγο άσπρο. Έγινε γκρι αυτό. Μου κάνει για γκρι. Οπότε εγώ το ακούω. Εντάξει. Κάνουμε ένα τέτοιο εδώ. Εντάξει, το γεμίζουμε κιόλα. Και άμα το δει από εδώ μακριά, είναι σχεδόν ίδιο. Απλά το γεμίσουμε κόκκινο. Περίμενε τώρα θα δει. Κάτσε να βάλουμε λίγη. Α, έχουμε κόκκινη μπογιά. Μια χαρά. Κάτσε να πάρουμε το άλλο. Πάρουμε αυτό εδώ. Βάλε εδώ μπολική. Και το γεμίζουμε και θα κάνουμε μετά λεπτομέρειε. Εντάξει, θα το γεμίσουμε πρώτα κόκκινο. Άμα έχει. Είναι αυτό, παιδιά. Είναι να το έχει μέσα σου αυτό με την τέχνη.
Τι να κάνουμε. Έτσι πάει, τα το βλέπεις. Ναι, βλέποντας το, η αλήθεια είναι έχω δεύτερη σκέψη για το μονόκερο. Ίσως να ήταν εντάξει ο μονόκερος, παρόλα αυτά. Βάζουμε μαύρη μπογιά εδώ. Και τώρα ήρθε η ώρα για τις λεπτομέρειες. Τώρα θα δείξει. Περιμένετε. Τώρα που έχω κάνει και τα περιγράμματα, δεν έχει κληρωθεί καθόλου κατάσταση, το ξέρω. Αλλά επίσης μου ξέφυγε και λίγο εδώ. Πάνα θεμάτο. Είναι πολύ δύσκολο, παιδιά, το πινέλο. Το πινέλο εδώ πέρα με το ποντίκι, δεν το βλέπεις. Λίγο να το πιέσω και φεύγει η μπογιά. Τι να του κάνω. Παρόλα αυτά, θα δουλέψουμε με ό,τι έχουμε, εντάξει. Αυτή τη στιγμή, εγώ που το βλέπω, μου φαίνεται πάρα πολύ καλό, εντάξει. Μου φαίνεται αριστούργημα, δηλαδή, αν το βλέπα έτσι λίγο γρήγορα, θα έλεγα α, είναι μέσα από το παιχνίδι. Είναι κάποιο screenshot, αυτό θα έλεγα. Αν ήθελα να κοροϊδέψω τον εαυτό μου. Αλλά, παιδιά, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι θα κάνουμε. Έχουμε εδώ την άσπρη μπογιά, ωραία. Θα ρίξουμε λίγε άσπρη μπογιά εδώ, το βλέπετε αυτό που έχει γίνει. Δεν είναι ακριβώς το χρώμα που θέλω, αλλά δεν έχει πολύ σημασία. Εντάξει, αν ρίξω και λίγη κόκκινη, γίνεται αυτό. Αυτό ίσως να είναι λίγο καλύτερο. Τσεκάρετε τώρα τι θα κάνουμε. Πάρουμε αυτό. Θα κάνουμε ένα τέτοιο εδώ για να κάνουμε σκίαση. Μην κοιτάτε που όλο είναι σαν πατάτα. Η σκίαση με μαράνε. Δηλαδή, δείτε τώρα πώς έδειξε. Είναι λες και τον έχεις βουτήξει, ξέρω εγώ, σε μαγιονέζα και τον έχεις βγάλει έξω πλέον. Αλλά εγώ θα το κρατήσω, παιδιά, αυτό, εντάξει. Θα το κρατήσω. Μπορεί, ωραία. Πέρα από την πλάκα τώρα, μπορεί να είναι ό,τι ομορφότερο έχω κάνει ποτέ. Γενικά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όταν το βλέπεις αυτό, το βλέπεις και λες: α, αυτό είναι από τα Among Us. Τουλάχιστον καταλαβαίνεις από τι είναι, γιατί το προηγούμενο δεν καταλαβαίνεις ότι ήταν μονόκερος. Αυτό το βλέπεις και λες: α, ναι, ένας χαρακτήρας από τα Among Us. Που κάτι έχει πάθει, τι έχει πάθει. Πέταξε το διαστημόπλοιο πολύ κοντά στον ήλιο, έχει ξεφλουδίσει, τι έχει συμβεί, κάτι έχει συμβεί. Αλλά όχι, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, οπότε τον κάνουμε center αυτό τον πίνακα, στο Marketplace. Εντάξει. Τώρα, τέλος πάντων, είναι ψηλό ανεκτήμητη αξία. Εντάξει, δηλαδή, δείτε το άλλη μια φορά. Θαυμάστε το, εντάξει, ευχαριστώ. Ας το στείλουμε για 100 C που δεν ξέρω τι ακριβώς είναι τα C, τον στέλνω. Λοιπόν, και τώρα έρχεται το ρομπότ και μου λέει: α, έκανες κι άλλο πίνακα. Θα σου ανοίξουμε κι άλλο δωμάτιο. Και θα του πω: ρομπότ μου, είσαι ψυχάρα, τι να κάνουμε τώρα. Και όντως, παιδιά, βλέπω εδώ πέρα αυτό μου άνοιξε. Αυτό δεν υπήρχε πριν. Και τι κάνουμε ακριβώς εδώ πέρα. Εδώ πιθανότατα τα παιδιά είναι για γυμναστική ή κάτι. Κάτι τέτοιο πρέπει να παίζει εδώ, γιατί πρέπει να κρατιόμαστε και σε φόρμα. Εδώ τι είναι, σκουπίδια. Μπορώ να πέσω κι εγώ. Α, όχι, δεν μου επιτρέπει. Μου λέει: Γιάννη, δεν είσαι σκουπίδι. Ευχαριστώ, διαστημική ΚΑΔΕ. Η αυτοεκτίμησή μου μόλις ανέβηκε. Λοιπόν, εδώ μου λέει: έχουμε 4 mails εντωμεταξύ. Η Kindle μου στείλε κάτι, λέει ένα δώρο. Ένα δώρο τη λέμε. Τι ήταν αυτό, τι μου στείλε. Δεν ξέρω τι μου στείλε, ρε Kindle, αλήθεια. Και τώρα έρχεται ο Τον και μας λέει: με λένε Τον. Αγαπάω την τέχνη. Είσαι ο αγαπημένος μου ανθρώπινος καλλιτέχνης. Γιατί υπάρχουν και ρομπότ, εντάξει. Μπορείς, λέει, να κάνεις κάτι για μένα. Κύματα. Αυτό μας λέει. Μας λέει να κάνουμε κύματα. 420. Ναι, το 420 εκεί πέρα το τόμο δεν μπορεί να είναι και τυχαίο, γιατί ήταν σε φάση. Κάνε μου κύματα, φίλε. Σε μικρό καβά κύματα. Τι λέει, για πλάκα. Θα πάρουμε κάτι σε μπλε. Αυτό, ρε παιδί μου. Εντάξει, θα το κουμπώσουμε εδώ πέρα πάνω. Βάλε πολύ. Θα πάρουμε αυτό τώρα. Θα το γεμίσουμε μπλε. Και ήρθε η ώρα να σχηματίσουμε τα κύματα. Παίρνοντας λίγο άσπρο από εδώ. Κάνουμε από εδώ ένα τέτοιο και βάζουμε εδώ πέρα πάνω ότι αυτό είναι το χειρότερο κύμα ever. Δεν ξέρω, είχα κάτι στο μυαλό μου, ρε παιδί μου, να φαίνεται. Και καλά προφίλ το κύμα ή κάτι. Αλλά μην ανησυχείτε, θα διορθωθεί αυτό. Αν πάρω το σφουγγάρι, ας πούμε, εγώ τώρα. Και κάνω. Α, να το. Αυτό ακριβώς ήθελα να πετύχω. Αυτό εδώ. Εντάξει, ο άλλος μας είπε κύματα. Εντάξει, αυτά δεν είναι κύματα. Αλλά περίμενε. Ξέρεις τι. Θα το κάνουμε καλύτερο. Δώστε λίγο χρόνο. Λοιπόν, κάνουμε ένα έτσι. Παίρνω το σφουγγάρι και κάνω απαλά. Εδώ. Οπ. Τώρα βάζω λίγο άσπρο εδώ πέρα στο μπλε. Γίνεται. Το ανοίγουμε, εντάξει, το ανοίγουμε λίγο. Βάζουμε λίγο εδώ πέρα χρώμα. Εντάξει, βάζουμε λίγο χρώμα. Εδώ έχει πουλιά. Σίγουρα είναι γλάρι αυτή. Εντάξει. Συγγνώμη, η τέχνη μου έτσι είναι. Είναι minimal. Κάποιοι μπορεί να διαφωνήσετε τώρα να μου πείτε: Γιάννη, η τέχνη σου δεν είναι minimal, δεν είναι τέχνη. Κακοπροαίρετοι υπάρχουν παντού, παιδιά. Κακοπροαίρετοι υπάρχουν παντού. Παρ' όλα αυτά, μπορώ να πάρω λίγο αυτό εδώ πέρα το σπρέι. Να κάνω λίγο έτσι εδώ. Ας μου πει τώρα, παιδιά, ένας ότι αυτό εδώ δεν μοιάζει με κύμα. Ένας να μου πει ότι αυτό δεν μοιάζει με κύμα. Θα έχει δίκιο, αλλά θα με πληγώσει η αλήθεια είναι. Εντάξει, έχει μια τέτοια ότι αυτό είναι κύμα. Και εδώ πάνω έχει αφρίσει, γι' αυτό είναι έτσι. Από το κακό του μάλλον. Λοιπόν, εγώ έτσι θα το στείλω τώρα. Πάει εστί, έλα ο φίλος, στον Τον. Πάρ' τον Τον μου, έλα. Θέλω να δω τώρα και feedback από τον Τον. Θα μου πει. Όπως ακριβώς το περίμενα, φίλε, κύματα. Ένα άσπρο καμβάρα του. Θέλει αυτό μπορεί να βλέπει κύματα. Λοιπόν, παρόλα αυτά τώρα μου έρχονται και άλλα commission εδώ πέρα. Ναι, εντωμεταξύ, ένα από τα δύο commission που έρχεται είναι η Jelly, η οποία είναι η My Great Besta Kindle. Besta, δεν ξέρω, κολλητή μάλλον εννοεί, σε κάποια γλώσσα του διαστήματος. Δεν το πιάνω εγώ αυτό. Η Jelly, λοιπόν, η κολλητή της αδερφής μας, λέει είσαι τόσο καλός στους μονόκερους. Και από ό,τι φαίνεται, η Jelly είναι η τυφλή κολλητή της αδερφής μας. Κάτι τέτοιο. Και θέλει και αυτή μονόκερο. Χάμος έχει γίνει με τους μονόκερους, παιδιά. Αυτό θα είμαστε. Θα ζωγραφίζουμε μονόκερους. Και έχουμε εδώ πέρα και τον Τζόναντ, ο οποίος μας ρωτάει για τις αξίες μας, πού πιστεύουμε.
Πιστεύω στα λεφτά. Άμα το σκάσει, θα σου κάνω κύματα. Θα δει τα κύματα που κάνω στον άλλον. Φοβερά ήταν. Παρ' όλα αυτά, λέω να αφήσω το παιχνίδι κάπου εδώ. Τώρα προφανώ το παιχνίδι είναι πολύ πιο ολοκληρωμένο. Δείτε εδώ πέρα θέα που έχουμε. Πάνω κάτω την ίδια θέα που είχε την προηγούμενη φορά. Αλλά πλέον δεν είναι απλά κάτσε και ζωγράφει ό,τι να είναι. Πλέον έχει ιστορία το παιχνίδι. Και ακολουθεί μια συγκεκριμένη πορεία ανάλογα με τι επιλογέ σου. Αλλά γενικά όσοι είστε στη φάση αυτή, σίγουρα θα σα αρέσει. Εν τω μεταξύ, φαντάζομαι να κοιμάμαι εδώ πέρα στο διάστημα, να ξυπνάω το πρωί και να έρχονται ενοχλητικοί εξωγήινοι. Καθώς κατεβαίνω τις σκάλες εγώ εδώ πέρα, γεμάτος ενέργεια να δημιουργήσω, να κάνω έτσι και να βλέπω αυτό. Δεν ξέρω γιατί, ίσως μου έχει δημιουργηθεί πλέον πρόβλημα. Και μετά να παίρνω αυτό εδώ και την άσπρη μπογιά, και πριν αρχίσω τα πάντα, να βάφω τον τοίχο, ας πούμε. Να λέω, σαν δεν ντρέπονται. Όπως και να έχετε αφήσει το παιχνίδι κάπου εδώ, αυτό ήταν το Σατσάρ. Τα λέμε σε κάποιο επόμενο βίντεο ή live stream. Αντίο σας. Έχουν πάντα φάση αυτά τα παιχνίδια, εντάξει. Έχουν πάντα φάση αυτά τα παιχνίδια γιατί δεν έχω ιδέα τι κάνω, αλλά καταλήγουμε πάντα κάπου. Και αυτό το κάπου μάλλον θα είναι απέσιο αισθητικά. Παρ' όλα αυτά, εδώ πέρα τριγύρω μου υπάρχουν άλλα βίντεο. Αν θέλετε, κλικάρετε, πηγαίνετε, τα βλέπετε. Κάτω στην περιγραφή θα έχω link για το παιχνίδι και διάφορα άλλα links προς πάνω σε δικά μου social media που μπορείτε να πάντα να τσεκάρετε. Επίσης, κάθε Δευτέρα 6 ώρα το απόγευμα εδώ πέρα στο κανάλι μου στο YouTube κάνω live stream, οπότε μπορείτε να άρχισε να τα λέμε. Και αυτά τα λέμε σε επόμενο βίντεο ή live stream. Αντίο σας.